δημότυχο μπλούς. Δημότυχο μπλούς. Έφυγε τα ξημερώματα. Η καρδιά του τον πρόδωσε στα 63 του χρόνια σε ένα χωριό λίγο έξω από τον Βόλο, την πόλη του. Από το εξοχικό του σπίτι στον Πτελεό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, ήταν όμως αργά. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, οι γιατροί ανακοίνωσαν τον θάνατό του. Η είδηση ταξίδεψε σε ολόκληρη τη χώρα και όλοι πάγωσαν. Ο Λαβρέντης έφυγε. Τα τραγούδια του ξέσπασμα, ποιος δεν τα έχει τραγουδήσει. Δημότυχο μπλούζ και τι ζητάω, πόσο σε θέλω. Η σπάνια φωνή του με το γρέζι και τη βραχνάδα. Το πάθος του έκδηλο σε όλες τις κινήσεις του κορμιού του. Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1956 στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Μάθαινε πιάνο από τα 6 του. Τραγούδησε επίσημα για πρώτη φορά στα 10. Είπε τα κάλαντα για να μαζέψει χρήματα και να αγοράσει τον πρώτο του δίσκο. Λίγο πριν κλείσει τα 20, εργάστηκε στην αποθήκη της εταιρείας Μίνος Μάτσας και Ιός. Από την ίδια εταιρεία κυκλοφόρησε και το πρώτο του άλμπουμ το 1978. Ένας δίσκος 45 στροφών. Ο Λαβρέντης αγαπούσε τον Ντίλαν. Το 1980 ίδρυσε τους PLJ, ο πρώτος τους δίσκος, Αρμαγεδόν, δεν έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης. Το συγκρότημα άλλαξε ρότα και στράφηκε στον ελληνικό στίχο. Μετονομάστηκε μάλιστα σε Τερμίτες για να παραπέμπει στα γνωστά σκαθάρια, στους αγαπημένους του Beatles. Οι Τερμίτες εμφανίζονται στο Λυκαβητό μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Σάκη Μπουλά και τον Αντώνη Βαρδί. Είναι η βραδιά που γεννιέται το «Πόσο σε θέλω». Η θλίψη ανίποτη, αμέτρητα μηνύματα από καλλιτέχνες, πολιτικούς και τον κόσμο που τον αγάπησε. Όλοι ρωτούν γιατί. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ήταν ένας μεγάλος τραγουδοποιός και η απώλειά του αφήνει ένα κενό σε όλους μας. Ήταν και ένας υπέροχος άνθρωπος που είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά. Η μουσική του θα μας συνοδεύει πάντα. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους οικείους του. Δημιουργός, τραγουδιστής, καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους της γενιάς του. Από το δημότυχο μπλουζ μέχρι τον νότο, συντρόφευε και θα συνεχίσει να συντροφεύει γενιές και γενιές. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Αύριο στο Ηρώδιο θα έδινε άλλη μία συναυλία.